Καλησπέρα, Λεωνίδα. Είμαστε στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού με λευκή ισοπαλία. Πώς κρίνεις το αποτέλεσμα? Θεωρώ ότι οι συμπαίκτες μου και εγώ παίξαμε πάρα πολύ καλά. Βγάλαμε αυτά που μας ζήτησε ο προπονητής και ήμασταν λίγο άτυχοι στο τελείωμα των φάσεων. Δηλαδή, είχαμε μια πολύ κλασική ευκαιρία με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η οποία θα μπορούσε να είναι γκολ, και τώρα να μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, για την πρόκρισή μας ήδη στους 16. Οπότε, αυτό μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να νικήσουμε αύριο. Όλα είναι στα πόδια μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις στο τουρνουά. Έβαλες ήδη και ένα γκολ. Δεύτερο παιχνίδι τώρα, ισοπαλία. Τι βλέπεις για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρουμανία? Ναι, η πρώτη φορά στη διοργάνωση, είναι πάρα πολύ ωραία. Μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Οι καταστάσεις είναι πολύ ωραίες εδώ στο Μοντενέγκρο. Και θα πάμε πολύ καλά συνέχεια, πιστεύω. Με τις οδηγίες προπονητή, θα τα καταφέρουμε να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Ευχαριστούμε πολύ.